Επομένως, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κυβέρνηση, θέλει όμως κυβέρνηση η οποία να μην αλλοιώνει την εντολή του λαού, τη συντριπτική πλειοψηφία, την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Και αυτή η επιθυμία λέει ότι οι υπογραφές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αποσυρθούν. Είναι προϋπόθεση για την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οποία θα αποτυπώνεται η θετική ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Εδώ θα αναφέρω και θα κλείσουμε ως προς αυτό το σημείο κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψήφου, τα οποία αυτές τις μέρες δεν παίζουν στα ΜΜΕ, ενώ θα έπρεπε να αναδειχθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα με 10% διαφορά στους ανέργους που έχουν πολλαπλασιαστεί από την πολιτική του μνημονίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα στους νέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά στους μισθωτούς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή την εντολή αυτών των πολιτών, αυτές τις κοινωνικές τάξεις, αυτά τα κοινωνικά στρώματα που έχουν ισοπεδωθεί από το μνημόνιο, θα την τιμήσουν. Και τα 5 σημεία στα οποία καταλήγουμε, τα συγκεκριμένα σημεία, με αιχμή το σημείο για την απόσυρση της υπογραφής των υπευθύνων, των επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και του ΣΜΟΥΔΟΥ, σε αυτή το σημείο αποτυπώνεται αυτή η συγκεκριμένη εντολή και αυτή η πλειοψηφία. Ως προς τις εκλογές τοπικά. Και εδώ πήγαμε πολύ καλά, είμαστε τρίτο κόμμα. Σημειώστε αν θέλετε ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε μία από τις μεγαλύτερες σε ποσοστά αυξήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από ένα πολύ μικρό ποσοστό για να φτάσουμε στην τρίτη θέση, πολύ μικρότερο από αλλού. Και επομένως αυτό το θεωρούμε ότι είναι μια επιτυχία. Και εκτιμούμε ότι σε αυτό το ποσοστό καταγράφεται η συλλογική μας, ομαδική μας προσπάθεια μαζί με εκατοντάδες φίλους και μέλη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να ανατραπεί η πολιτική του μνημονίου και να υπάρξει μια θετική πρόταση διακυβέρνησης στην κοινωνία. Το κάναμε αυτό και τοπικά και νομίζουμε ότι αυτό έχει εκτιμηθεί θετικά από τους πολίτες της Χίου. Ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους φίλους και φίλες που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέσο. Επισημαίνω τη στάση των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Τη στιγμή αυτή, όταν μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, ψεύδονται ασύστολα, θέλουν από το παράθυρο να περάσουν την εφαρμογή του μνημονίου, ενώ έχουν δεσμευτεί με τις υπογραφές τους. Ζητούν κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τη στιγμή που ξέρουμε τι έχουν κάνει, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος μας, δεν πρόκειται για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, πρόκειται για κυβέρνηση σωτηρίας του μνημονίου. Θέλουν κυβέρνηση σωτηρίας του μνημονίου. Ο Όλιβεν χτες έλεγε το εξής. Θέλει μια κυβέρνηση συνεργασίας κομμάτων που θα μπορεί να εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτό τα λέει όλα. Και γι' αυτό αγωνίζονται και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να μπουν και να δημιουργήσουν αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τρομοκρατούν το λαό και τα δύο κόμματα, αλλά και τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εάν δεν φτιαχτεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συνεργασίας όπως την ονειρεύονται, δεν θα έχουν πάλι ιστούς, συντάξεις κτλ. Το ίδιο βιολί. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και τη θέση του ΚΚΕ, το οποίο είναι εκ του ασφαλούς, κάνει μια πολιτική η οποία νομίζω είναι εκ του ασφαλούς γιατί θέλει να παραμείνει αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή που ο λαός, η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη θέση, που ο λαός πεινάει, που ο λαός αγωνίζεται, που ο λαός έδειξε με την ψήφο του ότι θέλει μια κυβέρνηση αριστεράς, επίμονα αρνούνται αυτή τη θέση που θα έπρεπε να πάρουν μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, περιμένοντας την λεγόμενη κοινωνία λαού, που και εμείς τη θέλουμε και καλώς να έρθει, αλλά όσο να έρθει δεν θα έχει μείνει και ένας όρθιος, θα έχουμε πεθάνει όλοι. Και εγώ προσωπικά ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες της Χίου, άντρες και γυναίκες, που με την ψήφο τους μας τίμησαν και θέλω να τους διαβεβαιώσουμε και εγώ και οι σύντροφοι που είμαστε στο ψηφοδέλτιο ότι αυτά που λέγαμε προεκλογικά ισχύουν, όπως είχε πει και ο πρόεδρος ο Τσίπρας, και προεκλογικά και εκλογικά και μετεκλογικά. Από τα κεντρικά κανάλια βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια θαψίματος της πρότασης του Αλέξη του Τσίπρα. Κινδυνολογούν ασύστολα. Προεκλογικά λέγανε ότι τη Δευτέρα τις τράπεζες θα είναι κλειστές, τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ. Αποδεχτήκανε πόσα ψέματα λέγανε και εξακολουθούν σε αυτό το μοτίβο ότι δεν θα έχουν να πληρωθούν οι συντάξεις. Λοιπόν, πρέπει ο λαός να καταλάβει ότι συνεχίζουν τα ψέματα και ότι η προσπάθεια που κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί από την κοινωνία και δεν ισχύει αυτό που λένε ότι αποφεύγω με τη διακυβέρνηση.
και προσπαθούμε την καυτή λεπατάτα να πετάξουμε στα άλλα κόμματα. Η αποτίμηση είναι θετική, αφού το πρώτο μας σύνθημα, που ήταν ανατροπή στην Ελλάδα, μήνυμα στην Ευρώπη, έχει πιάσει τόπο. Βλέπετε ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που ήταν χθες. Έχουν αρχίσει και συζητούν ήδη. Μένει λοιπόν το δεύτερο σύνθημά μας. Να μετατρέψουμε την κοινωνική πλειοψηφία σε κοινοβουλευτική. Και αυτή τη μάχη δίνουμε από εδώ και πέρα. Ο κόσμος πίστεψε, αλλά όχι όλος, ότι μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος. Όσο αφορά τυχείο, εγώ πιστεύω ότι ο στόχος μας δεν επετέφθη. Και όταν λέγαμε ότι στοιχείο μπορούμε να εκλέξουμε αριστερό βουλευτή για πρώτη φορά το 1998, το εννοούσαμε. Και παραμένει ο ίδιος στόχος, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Ηχείος να έχει αριστερό βουλευτή. Ένα δεύτερο αρνητικό, ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε 3 στους 5 συμπολίτες μας ότι αυτό που γίνεται είναι άδικο. Τα 2/3 των πολιτών έχουν επιλέξει κόμματα τα οποία τοποθετούνται σαφέστατα κατά των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί με το μνημόνιο. Όταν επιβεβαιώνεται λοιπόν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπήρχε η πολιτική νομιμοποίηση, και αυτό το λέγαμε προεκλογικά και επί μήνες στους δρόμους και στο κοινοβούλιο, δεν υπήρχε η πολιτική νομιμοποίηση για να μπουν αυτές οι υπογραφές, τότε θεωρούμε αυτονόητο ότι για να μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι τη στηρίζουν κόμματα τα οποία δεν έχουν υπογράψει, αποδεσμεύονται από την πολιτική που έχει ακολουθεί. Αυτό ακριβώς εννοούμε και είναι μια πολιτική διεκδίκηση η οποία πιστεύουμε ότι αν σκεφτούν σωστά οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι υλοποίηση. Γι' αυτό ανακοινωθεί η ανοχή παραδείγματος χάρη, σας καλύπτει. Κοιτάξτε, αν αυτή τη στιγμή αποσυρθεί η υπογραφή, τότε μιλάμε για μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Δεν την θέλουμε εμείς, δεν τη διεκδικούμε εμείς. Αυτή την πολιτική πραγματικότητα εκτιμούμε ότι την έχει επιβάλει ο λαός. Επομένως, αν αποσυρθούν οι υπογραφές και εφόσον ικανοποιηθούν και οι 5 άλλες προϋποθέσεις, κρατήστε και αυτήν για την αλλαγή του καρπονοθευτικού νόμου προς ένα σύστημα που θα είναι η αυριανή αναλογική, τότε πιστεύουμε ότι υπάρχει εκείνη η βάση ώστε να πάμε σε μια κυβέρνηση που με επικεφαλίσει την αριστερά και τη στήριξη των υπολείπων δυνάμεων που θα είναι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις μετά την άρση της υπογραφής τους, θα μπορέσει να κυβερνήσει τον τόπο στην κατεύθυνση που εμείς έχουμε προτείνει. Θεωρώ ότι είναι για την ιστορία του νησιού και την κουλτούρα του προσβλητικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή έτεισε 4,5% της στοιχείου. Είναι πραγματικά προσβλητικό και απαράδεκτο. Οι Χιώτες έχουν συμβάλει στον πολιτισμό, έχουν μια πολυπολιτισμική κουλτούρα και είναι πραγματικά ντροπή αυτό που συνέβη στο νησί. Πώς το εξηγείτε αυτό όλο που συνέβη, που μόλις περιγράψατε? Στην Άγνοια. Έτσι, πραγματικά στην Άγνοια. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ήξερε τι πραγματικά ψηφίζει. Φαίνεται ότι μεγάλο μέρος της ψήφου υποστήριξης, ελάχιστης υποστήριξης προς την Χρυσή Αυγή, προέρχεται από νέους οι οποίοι οργισμένοι από το γεγονός ότι δεν έχουν καμία διέξοδο, ότι οι πολιτικές τους μνημονίου τους έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς κανένα μέλλον για αυτούς, εκτίμησαν, κακώς κατά τη γνώμη μας και με άγνοια όπως είπαμε μόλις, ότι η πρόταση της Χρυσής Αυγής είναι μια πρόταση κάθαρσης. Είναι σίγουρα μια αρνητική ψήφος. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν θα παγιωθεί στο βαθμό που η αριστερά, ενωμένη, και έχει ευθύνες ως προς αυτό το ότι δεν είναι ενωμένη, θα εξηγήσει στην νεολαία ότι δεν χρειάζεται να προσφεύγει σε επικίνδυνες ψήφους όπως αυτή στην Χρυσή Αυγή, γιατί υπάρχει μια θετική πρόταση, μια πρόταση που θα καθαρίσει το πολιτικό σύστημα από τις φαυλότητές του, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει και στους ίδιους και σε όλη την κοινωνία μια διαφορετική προοπτική.